Όπως βλέπετε, το ΚΚΕ δεν παραμελεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές τα ασκεί με υπεύθυνο πάντα τρόπο. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κυρία Υπουργέ, η θερινή περίοδος για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 μήνες, από την 1η του Απρίλη και ως γνωστόν λίγη στο τέλος του Οκτώβρη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτοί οι χώροι να λειτουργούν σε δύο βάρδιες, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, όπως ορίζεται για την θερινή περίοδο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, κυρία Υπουργέ, για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Αυτό που βρίσκεται εκεί ακριβώς λίγο πιο πάνω από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Δεν συμβαίνει ούτε στο Λευκό Πύργο, ο οποίος διοικητικά, ο Λευκός Πύργος, ανήκει σε αυτό το μουσείο. Καθώς οι δύο αυτοί χώροι είναι ανοιχτοί μεν κάθε μέρα, ναι, αλλά μόνο σε μία βάρδια, συγκεκριμένα από τις 8, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Δεν είναι όμως το μόνο πρόβλημα αυτό στη λειτουργία αυτών των δύο χώρων. Στο Βυζαντινό Μουσείο είναι κλειστές καθημερινά, κυρία Υπουργέ, 3 τουλάχιστον αίθουσες, κάποιες φορές και 4. Ενώ στο Λευκό Πύργο μένει κλειστός ο ένας όροφος, κάποιες φορές και 2. Η αιτία βέβαια για όλα αυτά είναι απλή και είναι μία. Η σημαντική έλλειψη προσωπικού στο μουσείο αυτό. Θα μου πείτε λίγο ως πολύ, η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα υπόλοιπα μουσεία, αλλά η ερώτηση αφορά σε αυτό. Δείτε, σε ένα Βυζαντινό μουσείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαθέτει, κύριε Πρόεδρε, 11 αίθουσες εκθεμάτων, και σε έναν Λευκό Πύργο, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, από εξώστη και από 5 ορόφους, υπηρετούν σήμερα μονάχα 27 μόνιμοι φύλακες, ημερήσιοι και νυχτερινοί. 20 στο Βυζαντινό μουσείο, μαζί με τους δύο νυχτοφύλακες, και 7 στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο, ας σημειωθεί ότι δεν υπηρετεί νυχτοφύλακας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και σημαίνει πολλά, είναι ανησυχητικό οπωσδήποτε, το ότι δεν υπάρχει φύλαξη αυτού του χώρου. Η επισκεψιμότητα δε του Λευκού Πύργου από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, τις καθημερινές δέχεται πάνω από 600 επισκέπτες και τα Σαββατοκύριακα πάνω από 1.000. Και κάτι ακόμα, κυρία Υπουργέ. Στους δύο αυτούς χώρους, στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Λευκό Πύργο, εργάζεται μονάχα μία καθαρίστρια. Μία. Και αυτή είναι εργολαβική. Η οποία όμως εργάζεται, ξέρετε, μονάχα τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκυριακά, και μοιράζει το 8ωρό της στους δύο αυτούς χώρους, που δεν είναι και τόσο πολύ κοντά, για όποιον ξέρει από Θεσσαλονίκη, και καθαρίζει όχι μόνο τους εκθεσιακούς χώρους, αλλά καθαρίζει και όλα τα γραφεία της διοίκησης. Καταλαβαίνετε δηλαδή την εντατικοποίηση της δουλειάς αυτής της γυναίκας. Εδώ προκύπτει όμως και ένα ακόμα συμπέρασμα, ότι κάθε Σαββατοκύριακο ο Λευκός Πύργος, ο οποίος δέχεται, όπως είπαμε, πάνω από 1.000 επισκέπτες, μένει χωρίς καθαρίστρια. Με αποτέλεσμα βέβαια η κατάσταση να μην είναι αυτή που πρέπει. Όλοι καταλαβαίνουμε. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, δεν διασφαλίζεται με το υπάρχον προσωπικό, όσο κι αν δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου και του Λευκού Πύργου, αλλά επιπλέον τίθενται και ορισμένα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής για αυτούς τους χώρους και για τους επισκέπτες αλλά και για τους εργαζόμενους. Η ερώτησή μας λοιπόν καταλήγει στο τι θα κάνετε εσείς ως κυβέρνηση, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να προσληφθεί επιτέλους όλο το αναγκαίο προσωπικό αρχαιοφυλάκων και όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της καθαριότητας, ασφαλώς προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού μουσείου. Ευχαριστώ. Σας άκουσα, κυρία Υπουργέ, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, πρέπει να πω εδώ ότι η εικόνα που έχουμε εμείς για τη λειτουργία αυτών των δύο αρχαιολογικών χώρων, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Λευκό Πύργο, δεν ταυτίζεται με τη δική σας, που είπατε ότι λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως το λέτε. Μακάρι να γίνει, μακάρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνει αυτό. Την απάντηση αυτή την είχατε πει και τη θυμάμαι στην τοποθέτησή σας όταν συζητούσαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας για τις καθυστερήσεις που οφείλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το πρόβλημα όμως, κυρία Υπουργέ, ξέρετε, δεν μπορεί να λύνεται κάθε χρόνο με προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Είναι φανερή, νομίζω, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού για ένα μουσείο. Για όλα τα μουσεία, θα έλεγα. Και παρά το ότι μέχρι πέρυσι η έλλειψη αυτή του προσωπικού αντιμετωπιζόταν σχετικά έγκαιρα. Φέτος έχουμε καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις, πάνω από 2 μήνες, βρισκόμαστε στη μέση πια της θερινής περίοδου. Οι εργαζόμενοι ζητούν προσλήψεις μόνιμες βεβαίως και καλά κάνουν. Καμιά κυβέρνηση δεν προχώρησε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μιλήσατε εδώ για το οργανόγραμμα, αν μπορώ να το πω έτσι, τις 69 θέσεις που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό και τους 51 ειδόχ. Πάρτε τους λοιπόν, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν. Ωστόσο, το πρόβλημα της λειτουργίας του συγκεκριμένου μουσείου και λίγο ως πολύ και όλων των μουσείων φέτος έχει οξυνθεί. Δεν επαρκούν αυτοί οι 28 που εσείς λέτε, τα 30 άτομα μάλλον που είπατε για την λειτουργία αυτού του μουσείου, καθώς μόνο για το Λευκό Πύργο, εξαιτίας της υψηλής του επισκεψιμότητας, χρειάζονται τουλάχιστον 25 άτομα. Καταλαβαίνετε, πέρυσι τα άτομα που είχαν προσληφθεί ήταν 55 και φέτος κάνετε 30 προσλήψεις. Όπως και να το δει κανείς, είναι λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ακόμα και για το εποχικό προσωπικό. Ανοίξατε όμως το θέμα των μουσείων, της μετατροπής των μουσείων, και το Βυζαντινό Μουσείο ήταν ένα από αυτά, τα οποία έχουν αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας τους και από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν μετατραπεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ξέρετε, είχαμε τοποθετηθεί τότε, είχαμε αντιταχθεί στη δημιουργία, στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί έτσι τα μουσεία τα οποία εσείς λέγατε ότι γίνονται πιο ευέλικτα, πιο αυτόνομα, στην πραγματικότητα υποχρεώνονται εξαιτίας αυτής της απόσπασης τους από το Υπουργείο να μπουν πιο γερά στο κυνήγι των εσόδων, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή να ενισχύσουν την επιχειρηματική, την εμπορευματική τους λειτουργία. Δεν συμφωνούμε με μια τέτοια αντίληψη για το ρόλο των μουσείων. Θεωρούμε ότι ο ρόλος των μουσείων, ο κοινωνικός τους ιδιαίτερα ρόλος, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αποτελούν μια πολύτιμη πηγή γνώσης του ιστορικού παρελθόντος, της εξέλιξης των κοινωνιών. Ένα παράγοντα αισθητικής καλλιέργειας. Αυτή είναι η κοινωνική αξία των μουσείων. Και βεβαίως αυτόν τον ρόλο τους μπορούν να τον ασκήσουν και τον ασκούν, γνωρίζω και για το συγκεκριμένο, με επιστημονικά, με παιδαγωγικά κριτήρια, απευθυνόμενα και στα σχολεία της πόλης και της περιοχής. Η κυβέρνησή σας το βλέπει διαφορετικά, τα βλέπει ως επιχειρήσεις που θα αναζητούν έσοδα, γι' αυτό και η μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα, μόνο που έχουμε πια διεθνή παραδείγματα, και θα κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε, έχουμε το Μουσείο της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει υποχρεωθεί από τη στιγμή που υιοθέτησε αυτή τη λειτουργία να πωλεί ακόμα και συλλογές του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα έσοδά του. Το δε μουσείο της Ακρόπολης εδώ, το οποίο πρώτο άνοιξε το χορό, γιατί ως τέτοιο ιδρύθηκε από την αρχή το νέο μουσείο της Ακρόπολης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ξέρετε, εξαιρεί τον εαυτό του ακόμα και από αυτές τις 10 δωρεάν ημέρες εισόδου που έχουν όλοι οι άνθρωποι να μπουν στα μουσεία. Το Μουσείο της Ακρόπολης, επειδή ακριβώς διέπεται από τη λογική της αναζήτησης των εσόδων, αυτές τις 10 τις έχει κάνει 4, χώρια όλα τα άλλα, τα προγράμματα που έχει και τα οποία τα είχαμε πει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι αυτή η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα, εκτός από αυτά τα προβλήματα, εκτός των άλλων, και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς ως αρχαιολόγος, αποκόπτει και τα ίδια τα μουσεία από την αρχαιολογική υπηρεσία, κάτι που δεν είναι βέβαια εποφελία, ούτε το ενός ούτε του άλλου. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού για το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπως και για όλα τα μουσεία. Σας ευχαριστώ.